Στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών θα μεταβεί τις επόμενες ημέρες ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η σύζυγός του Τζιλ, προκειμένου να συναντήσουν από κοντά τις οικογένειες των θυμάτων του μακελιού σε δημοτικό σχολείο. Εκατοντάδες φίλοι, συγγενείς και κάτοικοι του Τέξας πραγματοποίησαν ολονυχτία στη μνήμη των 21 θυμάτων. Η ιδέα πως ένας 18χρονος μπορεί να μπει σε ένα κατάστημα και να αγοράσει όπλα που έχουν σχεδιαστεί και κυκλοφορήσει για να σκοτώνουν είναι λάθος. Παραβιάζει την κοινή λογική. Ξέρετε πού είναι η ραχοκοκαλιά του προβλήματος? Πού είναι το θάρρος να σταθείς απέναντι σε ένα πολύ ισχυρό λόμπι? Είμαστε εδώ σήμερα για αυτό το σκοπό. Να ενωθούμε και να πούμε αρκετά. Φτάνει. Πρέπει να δράσουμε. Πριν από λίγες ημέρες, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε μεταβεί στον Μπάφαλο της Νέας Υόρκης για να παρηγορήσει τις οικογένειες των 10 ανθρώπων που σκοτώθηκαν σε σούπερ μάρκετ. Σχεδόν όλα τα θύματα ήταν Αφροαμερικανοί, ενώ την επίθεση εξαπέλυσε ένας υπέρμαχος της υπεροχής της Λευκής Φυλής.